αλλάξαμε τώρα θέμα, πάμε στους εκπαιδευτικούς. Τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά που πηγαίνουν και δυστυχώς πρέπει να ξενικιάζουν και να νοικιάζουν ένα διαμέρισμα ή πολλές φορές να μην έχουν που να μείνουν, να μένουν ακόμα και στο αυτοκίνητό τους. Το είχαμε και αυτά σε περσινές σεζόν. Δεν ξέρω αν το έχουμε και φέτος, αν το αντιμετωπίζουμε αυτό. Ελπίζω να μην το αντιμετωπίζουν αυτό. Θα πάμε τώρα στην Κέρκυρα, γιατί παρόμοια είναι τα προβλήματα, μην νομίζετε, σε όλα τα νησιά. Εμείς θα πάμε στην Κέρκυρα όμως, είναι κοντά μας ο κύριος Κουρσάρης, πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Γιατί δεν έχει να κάνει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν παρόμοια προβλήματα. Για να τον δούμε και να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από την κορυφή του Ιωνίου, από την Κέρκυρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Για να μιλήσουμε όμως για ένα δυσάρεστο θέμα. Έχει να κάνει με το χτύπημα για το πρώτο κουδούνι που ήταν το Σεπτέμβριο. Πού όμως παραμένει αυτό το θέμα και το πρόβλημα με τους εκπαιδευτικούς να μην έχουν στέγη, να μην έχουν διαμερίσματα, μόνιμη κατοικία, με έναν πονοκέφαλο ακόμη στο μυαλό τους, να το λέμε και αυτό, ακόμη στο κεφάλι τους, για το τι θα κάνουν, πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι εικόνες από εκπαιδευτικούς που μετακινούνται καθημερινά από τις απέναντι ακτές της υπηρετικής Ελλάδας, από εκπαιδευτικούς που κοιμούνται σε σκηνές, σε αυτοκίνητα, σε παραλίες και όπου αλλού μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, είναι ενδεικτικές νομίζω σε τι κατάσταση έχουν φέρει την εκπαίδευση οι αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων. Δυστυχώς, εκείνοι οι άνθρωποι, εμείς οι εκπαιδευτικοί που καλούμαστε να μορφώσουμε τα παιδιά του ελληνικού λαού, αντιμετωπιζόμαστε ως παρίες. Γινόμαστε μάρτυρες για ακόμα μια χρονιά της ολοκληρωτικής απουσίας της κυβέρνησης από αυτό το οξυμένο πρόβλημα, τη στέγαση δηλαδή, και τη διαβίωση, με ευκολόγια και μετάθεση ευθυνών στην τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, όμως με την ακρίβεια να καλπάζει και να συρρυκνώνει την αγοραστική δύναμη του μισθού μας, αλλά και την έβρεση κατοικία σε όλα τα τουριστικά μέρη, χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν έρθει σε αδιέξοδο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, το 70% των ενοικιαστών πληρώνουν πάνω από το 40% του μισθού τους σε ενίκιο. Έτσι λοιπόν, στην Κέρκυρα τα πράγματα είναι δραματικά. Οι εκπαιδευτικοί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κύμα παραιτήσεων εκπαιδευτικών. Είναι ενδεικτικό και αυτή είναι μια σημερινή είδηση ότι παραιτούνται εκπαιδευτικοί. Σήμερα έγινε η δεύτερη φάση προσλήψεων των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 490 περίπου θέσεις έμειναν κενές, δεν κατέστη εφικτή η κάλυψή τους, γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν να αντιμετωπίσουν τις κακές συνθήκες εργασίας, τους χαμηλούς μισθούς. 800 ή 900 ευρώ δεν είναι μόνο οι αναπληρωτές, είναι και οι νεοδιόριστοι που λαμβάνουν λιγότερα από 900 ευρώ. Άρα, εάν υπολογίσουμε ότι στην Κέρκυρα χρειάζεται να πληρώσουν ένα σπίτι, μια γκαρσονιέρα, ένα διάρρη, γύρω στα 500 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι με αυτή τη δυσκολία έβρεση στέγης στις τουριστικές περιοχές και σε συνδυασμό με την ακρίβεια και το χαμηλό μισθό, δεν έχουν κανένα απολύτως κίνητρο να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί να εργαστούν στα νησιά. Δυστυχώς. Θα έπρεπε λοιπόν, και αυτή είναι η δική μας απέτηση, να έχουμε αύξηση των μισθών για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Θα έπρεπε και η τοπική αυτοδιοίκηση, όπου υπάρχει δυνατότητα, γιατί ξέρετε, είναι υποχρηματοδοτημένοι και οι Δήμοι και οι περιφέρειες για να αντιμετωπίσουν και τις ανάγκες των σχολείων. Θα έπρεπε και η τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν, όπου μπορεί, και εκείνη να βοηθήσει και βεβαίως ένα επίδομα στέγης θα μπορούσε και αυτό να ανακουφίσει τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, αλλά εδώ στα νησιά τους εργαζόμενους σε όλο το δημόσιο τομέα, γιατί υποστελεχωμένο είναι και το νοσοκομείο μας και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Δυστυχώς, και μένω σε αυτό που λέτε ότι παραιτούνται οι εκπαιδευτικοί από τα καθήκοντά τους, από το, θα λέγαμε, από το λειτουργήμα. Γιατί το να είσαι εκπαιδευτικός πρόκειται για λειτουργήμα, για κάτι που αγαπάς, αγαπάς τα παιδιά, αγαπάς τη μάθηση, αγαπάς το να μεταλαμβαδεύεις γνώση. Και κόβουν τα φτερά σε αυτούς τους ανθρώπους και σε νέους ανθρώπους. Γιατί κι εσείς ένας νέος άνθρωπος είστε που είστε σε αυτόν τον κλάδο. Και θα ήθελα τώρα να δούμε και αυτό το κομμάτι. Μας είπατε ότι ζητάτε να γίνουν άμεσες ενέργειες. Θα σας πω μια άλλη θέση, της Ελμέζα Κίνθου, που μου μετέφεραν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν δωρεάν
ακίνητα, δωρεάν στέγη δηλαδή να υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς. Αυτό νομίζω ότι κι εσείς κάπου εκεί κυμαίνεστε, στο να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μείνουν σε ένα χώρο δωρεάν για να κάνουν το λειτουργήμά τους πράξη. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως επέτες και να περιμένουν να μείνουν σε ένα κατάλημα των 10 ή 15 τετραγωνικών. Θα έπρεπε λοιπόν, και αυτό είναι το πολιτικό πρόταγμα, οι μισθοί μας να μπορέσουν να έχουν αυτό το ύψος όπου θα μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της σκληρής πραγματικότητας που νομίζω ολόκληρη η ελληνική κοινωνία βιώνει. Άρα λοιπόν χρειάζεται αύξηση των μισθών σε πρώτο επίπεδο και βεβαίως ταυτόχρονα μέχρι να γίνει αυτό να μπορέσει και η τοπική αυτοδιοίκηση να συνδράμει με καταλήματα, με επίδομα στέγης, με επίδομα σύτησης. Όπου είναι δυνατόν δηλαδή και η τοπική κοινωνία να δείξει εκείνα τα αντανακλαστικά και όπως λέτε οι εκπαιδευτικοί να μεταλαμπαδεύουν στάσεις, αξίες ζωής, θα πρέπει και οι εκπαιδευτικοί να γίνονται πρότυπο ζωής. Παράδειγμα προς μίμηση για τα μικρά παιδιά. Και μόνο το αντίθετο συμβαίνει, γιατί ξέρετε ότι στην εποχή μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον εθισμό σε κάθε είδους οθόνη που έχουν τα παιδιά μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξεις την αξία της γνώσης. Και όταν έρχονται οι μαθητές μας στο σχολείο και βιώνουν και βλέπουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, κάθε άλλο παρά ελκυστικό μπορεί να είναι το σχολείο στο σύνολό του. Δυστυχώς. Άρα λοιπόν ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να γίνει πρότυπο όπως είναι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είμαστε οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε απόφοιτοι τμήματων υψηλόβαθμων για να μπούμε να σπουδάσουμε, με τετραετή φοίτηση σπουδές, με πετηρίδα η πιο παλή ή με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ και προσοντολόγιο, πολλά και διαφορετικά τυπικά προσόντα δηλαδή που μας κάνουν, μας καθιστούν ικανούς να διδάξουμε. Άρα λοιπόν θα έπρεπε ο δημόσιος χαρακτήρας εκπαίδευσης να έχει πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση και να μην απαξιώνεται στη συνείδηση των παιδιών μας και της ελληνικής κοινωνίας με αυτόν τον τρόπο. Να μείνουμε και σε κάτι ακόμα πριν κλείσουμε. Εάν έχετε μιλήσει με εκπαιδευτικό που μπορεί να έχει αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα, να μην έχει που να μείνει, να μην έχει στέγη, έχετε δει εσείς ανθρώπους τέτοιους, δηλαδή έχετε συνομιλήσει με αυτούς που λέμε ότι μείναν στο αυτοκίνητο ένα βράδυ γιατί δεν είχαν που να μείνουν? Μείνανε περισσότερα βράδια δυστυχώς στο αυτοκίνητο. Συνάδελφοί μας οι οποίοι μετακινούνται από την Ιγουμενίτσα προς την Κέρκυρα ή προς την Λευκύμη, στο νότιο άκρο δηλαδή της Κέρκυρας όπου υπάρχει λιμάνι, πραγματικά μέχρι και σήμερα 8 Οκτωβρίου ταλαιπωρούνται, ψάχνουν να βρουν σπίτι, μένουν σε κατελήματα με βραχυχρόνια μίσθωση, καταλαβαίνετε ακόμα υψηλότερο το κόστος διαβίωσης, γιατί ακόμα δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια να δοθούν προς ενοικίαση τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαΐου. Η εικόνα δηλαδή και το 20ήμερο του Ιουνίου που εμείς παραμένουμε στα σχολεία μέχρι τις 21 Ιουνίου είναι πάρα πολύ άσχημη για τους συναδέλφους μας. Ταλαιπωρούνται, έρχονται στο γραφείο του συλλόγου μας, ζητούν βοήθεια, ψάχνουμε να βρούμε σπίτι ο ένας με τον άλλον, πραγματικά καταστάσεις που δεν τιμούν κανέναν στο 2024 να μην υπάρχει διαθέσιμο σπίτι. Ξέρετε, είναι δικαίωμά μας η στέγη. Στο μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής διδάσκουμε τα παιδιά μας για τα δικαιώματά τους και ένα από αυτά και για τις ανάγκες τις βιολογικές που πρέπει να ικανοποιεί η πολιτεία. Η στέγη λοιπόν είναι ένα δικαίωμα και είναι τεράστια η ταξική ανισότητα όλων αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν κάποιο σπίτι, δεν έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους που λέγαμε παλιότερα, να μπορέσουν με ηρεμία και με ό,τι καλύτερο μπορούν τέλος πάντων να μεταδώσουν, να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά. Να μην έχουν δηλαδή τον χώρο, να μην εξασφαλίζεται όλη η ανάγκη της καθημερινότητας που νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι όσοι μας ακούν. Άρα χρειάζεται άμεσα η πολιτεία να λάβει μέτρα, μέτρα τα οποία πραγματικά θα ανακουφίσουν το πρόβλημα, να μην μείνουμε στις εξαγγελίες με επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά πραγματικά να δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες, να μισθώσουν τα σπίτια τους μακροχρόνια και να λυθεί επιτέλους αυτό το ζήτημα που ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία όχι μόνο στα νησιά, αλλά και σε πολλές μεγάλες πόλεις. Η Πάτρα
είναι μια φοιτητούπολη, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα δηλαδή πια αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε κύριε Κουσάρη. Νομίζω θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή σε αυτό το θέμα και θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνουμε έτσι. Διάθεσή σας, όποτε θέλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.